Στην Πάτρα είπες ότι θέλεις να δεις τον αρχηγό της αστυνομίας για να κάνεις αποκαλύψεις. Απάντησε λοιπόν στην ερώτησή του. Γιατί θέλεις να αποκαλύψεις το όνομα του αξιωματικού που σε βοήθησε να τους κάτσεις από τη φυλακή? Γιατί η γυναίκα μου τρεις μήνες τώρα με κερατώνει μαζί του. Ώστε λοιπόν θέλεις να του καταστρέψεις τη ζωή, γιατί η γυναίκα σου τώρα τρεις μήνες σε κερατώνει μαζί του. Μάλιστα. Τον μισείς δηλαδή? Περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Το βλέπω. Ωραία λοιπόν. Πες μας ποιος είναι αυτός ο ανώτατος αξιωματικός. Πες μας το όνομα του. Πες μας ποιος είναι αυτός ο ανώτατος αξιωματικός που ποδοπάτησε τον όρκο του τη στολή του για να βοηθήσει εσένα να σκουπίδι να δραπετεύσεις από τη φυλακή. Πες το λοιπόν. Με συγχωρείτε αρχηγέ μου, σας παρακαλώ για την παρέμβασή μου, αλλά θα πρέπει να ρωτήσουμε αυτόν τον κύριο να μας πει αν η κυρία για την οποία μας μιλά είναι ακόμη η γυναίκα του, δηλαδή είναι ακόμη παντρεμένος μαζί της. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Ταξιαρχέ? Τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό? Τι με ενδιαφέρει αν έχει πάρει διαζύγιο ή όχι? Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι αυτό που είπε, το νόημα των λόγων του. Ότι θέλει να τον εκδικηθεί γιατί η γυναίκα του τον κερατώνει μαζί του. Και σε παρακαλώ να μην έχει ξαναεπένδυση, κύριε Λεβέντακα. Και κανείς από εσάς. Για πες μου τώρα. Πες μου ποιος είναι αυτός ο αξιωματικός που πρόδωσε τον όρκο του, την πατρίδα του, το καθήκον του, τη στολή του, τον ίδιο τον εαυτό, για να βοηθήσει ένα σκουπίδι σαν και σένα να δραπετεύσεις από τη φυλακή. Πες μου το όνομά του. Είναι κάποιος που παριστάνει εδώ μέσα το μεγάλο και το σπουδαίο. Είναι κάποιος που χρόνια τώρα παριστάνει το ξεχωριστό μπάτσο, δείχνοντας τα τραύματά του και τα παράσημά του. Είναι αυτός που συνεργάζεται με κάποιον μίτσο μακρύ μέσα από τη φυλακή, που έπρεπε να έχει φυλακίσει αλλά του τη χάρισε. Τέτοιος ήταν πάντα και τέτοιος είναι. Διαφθαρμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αυτός ο Μίτσος Μακρύς λοιπόν κανόνισε να πάρω εγώ την άδεια να φύγω από εδώ μέσα και στο τέλος να μου πει να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Λοιπόν, εγώ περιμένω τόση ώρα να μου πεις το όνομά του. Λέγε λοιπόν, ποιος είναι? Είναι ο ταξιάρχος Στάθης Θεοχάρης. Ποιος είπες ότι είναι? Είναι ο ταξίαρχος Στάθης Θεοχάρης. Παρακαλώ. Τι λέω, γιατί κάνω. Δεν ευχαριστώ. Ο Στελιφανά, αυτός που σε βοήθησε να τραπετεύσει αυτή τη φυλακή, είναι ο ταξίαρχος Στάθης Θεοχάρης. Μάλιστα. Μπορείς αυτό να το αποδείξεις? Είναι πολύ απλό, στρατηγέ μου. Αρκεί να σας κουβαλήσουν εδώ πέρα το Μίτσο το μακρύ που σας έλεγα και πριν. Το ξέρω πολύ καλά. Είναι θρασίδηλος. Λιγάκι τις φωνές να του βάλετε, αμέσως θα τα ξεράσει όλα. Και γιατί ο Στάθης ο Θεοχάρης να βοηθήσει ένα σκουλίκι να δραπετεύσει από τη φυλακή? Γιατί να παίξει τη ζωή του και την καριέρα του κοροναγράμματα? Γιατί πίστευε πως είμαι αδερφός του. Γιατί έχουμε το ίδιο επίθετο. Και ήταν πολύ εύκολο για μένα να του ρίξω δίπλα κάποιον γέρο που θα παρίστανε τον πατέρα του. Και που θα τον πίεζε να με βοηθήσει να δραπετεύσω. Ακριβώς γιατί είμαι αδερφός του. Και τον απειλούσε ότι θα πεθάνει επειδή δεν άντυχε τον καημό. Καταλαβαίνω. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί ο Θεοχάρης βρισκόταν σε αυτή την άθλια κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Τώρα καταλαβαίνω. Αρχηγία μου, γι' αυτό προηγουμένως προσπάθησα να παρέμβω για να σας εξηγήσω. Όχι κύριε Βασιλόχε! Δεν θέλω να μου εξηγήσει τίποτα. Ναι, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω καταρρεύσει. Να υπάρχει μια πληγή μέσα μου που με οραγεί. Όμως αν ο Θεοχάρης έχει κάνει αυτή τη δρομιά που λέει αυτό το σκουλίκι, να είσαι σίγουρος ότι θα του φερθώ όπως το αξίζει.